Λοιπόν, τώρα εδώ μέσα έχει ξυπνήσει ένα ζόμπι. Οπότε καλό είναι να είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, η κάμερα είναι ένας εχθρός μας ουσιαστικά ακόμα. Τώρα το πήρα το μάθημά μου. Τον στόχευσε στην κοιλιά κατευθείαν, δεν έκανα στόχευση στο κεφάλι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Από εδώ είμαστε ασφαλείς, οπότε πάμε πίσω στη Ρεμπέκα. Η Ρεμπέκα έχει πάρει ένα κλειδί. Προηγουμένως πάω να τη θεραπεύσω, γιατί ακολουθούν δύσκολοι εχθροί. Δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω τώρα, ή τις μολότοφ ή το πιστόλι, και τα δύο ψιλοάχρηστα είναι, τέλος πάντων. Ενώ για τους επόμενους εχθρούς που είναι οι Hunters. Τέλος πάντων, το αίσθηκτό μου λέει να χρησιμοποιήσω το πιστόλι. Για να δούμε το συνήθως λανθασμένο αίσθηκτό μου. Όχι τώρα. Μάλιστα. Θα μπορούσα απλά να τους αποφύγω κιόλας, αλλά με κίνδυνο να έχω game over. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Αυτό το αντικείμενο τώρα το θέλει ο Billy. Πάμε πάλι στο δωμάτιο που είναι το ασανσεράκι. Και νομίζω τώρα θα ξυπνήσει το ζόμπι που κοιμάται. Να το. Μπράβο, με τη μία. Είναι το αντικείμενο που χρειαζόμαστε για να ανοίξουμε και τη δεύτερη πόρτα εκεί στο διάδρομο. Οπότε φεύγουμε σιγά σιγά από αυτή την περιοχή. Εδώ δείχνει ότι είναι, λέει, μια συσκευή για να βάλουμε έναν συνδυασμό. Αλλά λείπει ένα τμήμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, αυτό το τμήμα μας το έδωσε η Ρεμπέκα. Είναι αυτό. Οπότε βάζουμε
τους κωδικούς που τους έχουμε διαβάσει υποτίθεται σε ένα έγγραφο που βρήκαμε. Αν θυμάμαι καλά είναι το 4, το 8, το 6 και το 3. Και έτσι ξεκλειδώθηκε η πόρτα. Maybe I could use this. Rebecca here. Over. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Roger. Αυτό είναι ουσιαστικά το τελεφερίκ το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει ο Λεόν και η Κλέρ στο Resident Evil 2. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορεί να επικοινωνήσουν οι δύο χαρακτήρες αν κατεβάσουμε τη σκάλα. Η Ρεμπέκα βρίσκεται στον πάνω όροφο. Λάθος. Πάρουμε εδώ το αγκίστρυπ, θα το χρησιμοποιήσουμε άλλη μια φορά και θα κατέβουμε κάτω εκεί που είναι ο Μπίλι. Προτού συνεχίσουμε θα πάω να πάρω 2-3 πράγματα που έχουν μείνει πίσω. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες θέσεις χρειάζομαι στο inventory, τέλος πάντων θα τα αφήσω όλα τώρα εδώ και θα τα ξαναπάρω. Όταν δεν κρατάει τίποτα πετάει. Ας είμαστε έτοιμοι γιατί ακολουθεί άλλη μια μάχη. Μια μάχη με το τέρας με τις βδέλες. Είναι ήδη στο κίτρινο. Αν φάγει άλλη μία θα πάει στο πορτοκαλί, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το βότανο. Πολλά πράγματα τελικά είχαμε αφήσει. Έχω άλλη μια θέση. Τι είναι τώρα αυτό? Τα save, ναι. Και αυτό είναι το magnum που δεν χωράει τώρα. Καλά, θα κάνω άλλο ένα δρομολόγιο αναγκαστικά. Δεν μπορώ να αφήσω τίποτα πίσω. Απλά δεν είχα υπολογίσει
τα βότανα που έφτιαξα. Ο Μπίλι βαράει μύγες τώρα εκεί. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το καμάκι. Και θέλω και δύο θέσεις κενές για δύο πράγματα που θα πάρω. Το ένα βρίσκεται εδώ. Αυτά τα χρειαζόμαστε για να θέσουμε σε λειτουργία το τελεφερίκ. Το δεύτερο το κρατάει ο Μπίλι. Πάμε σε αυτό το σημείο και χρησιμοποιούμε το καμάκι για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Ευτυχώς ξεμπερδεύουμε με αυτό. Ξεμπερδεύουμε από το να τον κουβαλάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βάλουμε αυτά τα δύο εξαρτήματα για να θέσουμε σε λειτουργία το τελεφερίκ. Πάρουμε και τις σφαίρες, πάντοτε χρήσιμες. Από εδώ τώρα τι έχουμε να πάρουμε. Τώρα αυτό χρειάζεται τώρα πραγματικά. Ας το πάρουμε αφού έχουμε θέση. Μάλλον ας αφήσω αυτό εδώ. Κάποιοι το χρησιμοποιούν μία ακόμη φορά. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω άλλη. Θα δείτε γιατί. Είναι και τα μελάνια βλέπω. Τώρα απαραίτητος χρειάζομαι τις μολότοφ. Χρειάζομαι μολότοφ και το σούπερ βότανο, είμαι εντάξει πάνω σε αυτό. Θα πάρω και τα μελάνια από τον Μπίλι. Δεν τα έχει ο Μπίλι.
τάχει ρε παιδιά, κάτω στο πάτωμα τα έχουμε. Ναι, τέλος πάντων. Να του δώσουμε τις σφαίρες. Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις ανοίξουμε εδώ την πόρτα θα ακολουθήσει μια... Τέλος πάντων, δεν σας λέω, θα το δείτε. Να μην πεθάνω γιατί δεν έχω κάνει και save. Λοιπόν, εντάξει. Πολύ ενοχλητικός εχθρός πραγματικά. Τώρα, θα μπορούσα να έκανα το εξής, το οποίο δεν είναι το αγαπημένο μου να το κάνω, απλά το λέω. Θα μπορούσα με το αγκίστρι να πηδούσα στον πάνω όροφο, να έθετε σε λειτουργία πάλι το τραμ, το τελεφερίκ, και να απέφευγα τον άνθρωπο με τις βδέλες και να γλίτωνα βόμβες μολότοφ και να πάθω ζημιά. Προτιμώ να το κάνω κανονικά, ανεβαίνοντας δηλαδή εδώ από τη σκάλα, γιατί είχε μπλοκαριστεί αυτή η σκάλα όσο ήταν ζωντανός ο εχθρός. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι όπως συνηθίσει κανείς να το αντιμετωπίζει το θέμα. Πάντοτε πρέπει να βρίσκεις μία ισορροπία ανάμεσα στο να πολεμάς τους εχθρούς και να τους αποφεύγεις. Εγώ που και που τους αντιμετωπίζω. Λοιπόν, έχει φύγει αυτό το εξάρτημα. Του βάλουμε στη θέση του για να θέσουμε σε λειτουργία πάλι το τελεφερίκ. Λοιπόν, και ώρα να φύγουμε από εδώ. Θα κάνω βέβαια 2-3 ταξίδια, εκτελούνται μεταφορές για όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Τώρα ο Μπίλι έχει χαθεί, δεν θα τον έχουμε μαζί μας για τα επόμενα 10-15 λεπτά. Οπότε ό,τι μεταφέρει, το μεταφέρει μόνη της η Ρεμπέκα. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, για να κάνουμε το πρώτο δρομολόγιο με το τελεφερίκ. Εδώ αυτός ο νεκρός κρατάει ένα Magnum. Δεν έχουμε τώρα θέση στο inventory, θα το πάρουμε μετά.
Λοιπόν, εδώ αδειάζουμε πάλι τα πάντα. Ενώνω αυτά τα δύο βότανα γιατί κάθε δωμάτιο έχει και ένα καθορισμένο αριθμό πραγμάτων που μπορεί να δεχτεί. Οπότε εδώ μειώνουμε από δύο αντικείμενα, κάνουμε ένα ενιαίο. Νομίζω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανάρθουμε εδώ. Να τα μεταφέρω τώρα όλα με τη μία. Εν ανάγκη δεν παίρνω την ταμιτζάνα, άμα δεν χωράει. Μάλλον δεν θα την πάρω ούτως ή άλλως, για να δω αν υπάρχει τίποτα άλλο πίσω κρυμμένο. Λοιπόν, την αφήνω την ταμιτζάνα, δεν χρειάζεται. Έχω αρκετές μολότοφ. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το Magnum, που είναι όπως πάντα σε κάθε Resident Evil ένα πανίσχυρο όπλο. Σκέφτομαι γιατί ακολουθεί ένας επόμενος εχθρός, ένα boss, με τι θα το αντιμετωπίσω, με τον εκτοξευτή χειροβομβίδων ή με το Magnum. Το Magnum γενικά δεν το πειράζω μέχρι το τέλος, οπότε θα ακολουθήσω αυτή την παράδοση και θα το αφήσω και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε να δούμε τώρα Λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε ένα κλειδί για να πάρει μπρος η πλατφόρμα. Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που ήταν στο Resident Evil 2, που χρειαζόμαστε το κλειδί για την πλατφόρμα. Κοίτα τώρα, πρέπει να έχω ακρίβεια χιλιοστού, αλλιώς θα κάθομαι να διαβάζουμε όλο και όλα κατεβατά. Πού διάολο πρέπει να σταθώ για να πάρω τα μελάνια. Τρομερό αυτό το, είναι πρόβλημα στο παιχνίδι. Να μην έχουν προβλέψει ότι άμα σταθείς ας πούμε κάποια χιλιοστά παραδίπλα να μπορείς να πάρεις το αντικείμενο, να μην κάθεις να διαβάσεις κατεβατά. Ποιος θα κάθεις να διαβάσει κατεβατά τώρα.
το κλειδί βρίσκεται σε ένα άλλο σημείο. Πάμε να το πάρουμε τώρα να τελειώνουμε. Έχει δύο hunters. Δεν θα κάτσω τώρα να τους αντιμετωπίσω. Αναγκαστικά θα φάω μερικές ξυλιές και θα τελειώνουμε. Βότα να έχω. Είναι ο ίδιος χώρος που υπήρχε και στο σενάριο Β του Resident Evil 2. Εδώ βέβαια στο Resident Evil 2 δεν έβγαιναν Hunters, αλλά έβγαινε ο Tyrant. Λοιπόν, τώρα ετοιμαζόμαστε για ξύλο. Ευχαριστούμε. Τώρα λογικά είμαι ή στο πορτοκαλί, που περιέργεια τώρα δεν ξέρω αν έφτασε στο κόκκινο. Πάλι καλά. Πάντως προκαλώ την τύχη μου, πρέπει να κάνω ένα save. Θα κάνω ούτως ή άλλως πριν από τον boss. Αυτό τι είναι εδώ, τα μελάνια. Μόλις κατέβουμε από εδώ είναι το σημείο που δεν έχει γυρισμό και αντιμετωπίζουμε τον boss. Την είχα πατήσει μια φορά, είχα πάει απροετοίμαστος και έχασα. Εννοείται ότι θα κάνω save τώρα. Και πάω κάτω να πάρω τα πράγματά μου, να πάρω τα πράγματα με τα οποία θα αντιμετωπίσω το τέρας. Να πάρω και τα βότανα. Τι θέλω τώρα. Νομίζω έχω αρκετές, έχω 12 και 6, 18, εντάξει, νομίζω θα φτάσουν. Και θέλω να έχω και μια θέση καινή. Λοιπόν. Εντάξει, πρέπει από τον βοηθείο δεν θα πάρω. Δεν είναι και τόσο δύσκολη αυτή η μάχη. Πιο πολύ δύσκολη ήταν οι Hunters. Άτιμο πράγμα οι Hunters. Λοιπόν, θα κάνω τώρα το save. Λοιπόν, θα τα πούμε
στο επόμενο βίντεο.